Η διαστημική μαθητική ομάδα Καλαμάτα, συνεχίζοντας τις δράσεις της, διευρύνει τις προσπάθειες και κινεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ένα καινοτόμο πρόγραμμα και μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που είναι ανοιχτή προς το ευρύτερο μαθητικό και διδακτικό κοινό της περιοχής μας. Ο τίτλος του νέου προγράμματος είναι «Μικρός Κοπέρνικος». Λοιπόν, στην ψηφιακή εποχή σήμερα που είμαστε, που η πληροφορία είναι καταιγιστική, έχουμε και αυτά τα δεδομένα τα οποία μας δίνει τη δυνατότητα να εντρυφήσουμε και να καταλάβουμε πραγματικά τι γίνεται γύρω μας, στο δικό μας μικρό κόσμο, εδώ στην περιοχή μας, σε σχέση με τι γίνεται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Τα δορυφορικά δεδομένα λοιπόν μας δίνουν την ολική εικόνα ενός φαινομένου και των αλληλεπιδράσεων των οικοσυστημάτων, σε μεγάλη λεπτομέρεια τώρα με τα δεδομένα αυτά του Κοπέρνικου. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα που είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θα τα δούμε εδώ σε τοπικό ενδιαφέρον, για το τοπικό ενδιαφέρον εδώ, πώς μας απασχολεί, παράδειγμα, χάρη η αλλαγή της στάθμης της θάλασσας εδώ στο Μεσσηνιακό κόλπο, ή πώς αλλάζει η ακτογραμμή, ή η ρήπανση του περιβάλλοντος, το διοξείδιο του άνθρακα, πώς προβλέπεται να αλλάξει τις επόμενες δεκαετίες τη μέση θερμοκρασία στο χώρο μας και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Οι εφαρμογές είναι ατέλειωτες. Μία εφαρμογή, παραδείγματος χάρη, που είναι άμεσο ενδιαφέροντος, είναι η ακριβής γεωργία, που εδώ η περιοχή μας επικεντρώνεται στη γεωργία και τα δορυφορικά του Κοπέρνικου, στη στοιχεία του Κοπέρνικου 2α και 2β, δίνουν δεδομένα για την ακριβή γεωργία, το οποίο εδώ μια περιοχή σαν τη δικιά μας θα μπορούσε να αυξήσει κατά πολύ την αποτελεσματικότητα της χρήσης της γης πάνω στα θέματα γεωργίας. Ένα απλό παράδειγμα. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται από τον τομέα της αεροδιαστημικής, ειδικότερα στην χρήση των δορυφορικών δεδομένων, της τηλεσκόπησης του προγράμματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Εταιρείας, που αποτυπώνονται παγκοσμίως από την συστοιχεία εν ενεργεία δορυφόρο Sentinel. Η πρόσκληση δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να απομυθοποιήσουν και πραγματικά να κάνουν μέρος της καθημερινότητά τους τη χρήση αυτών των δεδομένων. Η πρόσκληση λοιπόν αυτή είναι ανοιχτή προς όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της περιοχής μας. Μαθητές που θέλουν να συμμετέχουν φυσικά ή εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα θα γίνονται ίσως εδώ, ίσως κάπου αλλού. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να ξεκινήσουμε. Και επίσης και καθηγητές που τους ενδιαφέρει η γεωπληροφορική θα μπορούσαν και αυτοί να συμμετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία που είναι μαθησιακή για όλους μας σε μεγάλο βαθμό. Εμείς, σαν έκτο λύκειο της Καλαμάτας, ενδιαφερόμαστε να δώσουμε στα παιδιά μας εικόνες από το μέλλον. Δηλαδή, θέλουμε να τους δώσουμε γνώση, θέλουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους κινητοποιήσουμε, αλλά να τους δώσουμε και προσόντα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Θέλουμε, λοιπόν, να τους δώσουμε αυτά τα εργαλεία με τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με αυτό το τομέα, έτσι ώστε να τους ανοίξουμε νέους ορίζοντες.